Συνεχίζονται οι πυρετόδεις προσπάθειες των επιστημόνων για να συλλεχθεί όλο το κρίσιμο αποδεκτικό υλικό για τα αίτια θανάτου της Μαλένας και της Ήριδας, των δύο μικρότερων παιδιών της οικογένειας από την Πάτρα. Για την 9χρονη Τζορτζίνα, όλα δείχνουν δεμένα και σύμφωνα με κύκλους ιατροδικαστών, δεν χρειάζεται η εκταφή της για τη λήψη τριχών και την ανάλυση τους, ούτως ώστε να εξαχθούν συμπεράσματα και για τις απόπειρες σε βάρος της σε βάθος χρόνου. Σύμφωνα με ιατροδικαστή που έχει απόλυτη γνώση για την υπόθεση της Τζορτζίνας, η συζήτηση που γίνεται για ανάλυση τριχών και εκταφή θεωρεί ότι είναι συνεντελώς λάθος κατεύθυνση. Όταν έχεις ήδη επιστημονικά δεμένο το αίτιο θανάτου που αποδεικνύει ανθρωποκτονία, δεν χρειάζεται να γίνει εκταφή. Επιστημονικά, δεν νομίζω ότι υπάρχει μεγαλύτερο λάθος από το να πάρεις τρίχες από μία εκταφή. Ποιο εργαστήριο άλλωστε μπορεί να τα κάνει αυτά στην Ελλάδα, που να ευσταθούν τα αποτελέσματα και να μπορούν να σταθούν σε ένα δικαστήριο? Κανένα. Το συγκεκριμένο παιδί πέθανε πριν 4 μήνες. Υπάρχουν όλα τα βιολογικά του υλικά και αρκετά στοιχεία να αξιοποιηθούν. Βγαίνουν πολύ άσχετοι σε αυτή την υπόθεση και λένε τη γνώμη τους και παραπλανούν και τους δημοσιογράφους και την κοινή γνώμη και τους δικαστές. Όταν ένας άνθρωπος ταφεί και αποσυντίθεται, οι τρίχες γεμίζουν πτωματικά υγρά που έχουν φάρμακα μέσα. Δεν μπορεί να βγει συμπέρασμα σωστό από μια τέτοια διαδικασία. Τα δείγματα, από όποιο νοσοκομείο είχε πάει η Τζορτζίνα, λαμβάνονται. Αυτό είναι που μετράει σε ένα δικαστήριο. Και όχι το πόσες φορές, για παράδειγμα, το προσπάθησε πριν αλλά δεν το κατάφερε, αλλά το πότε και με ποιον τρόπο το κατάφερε. Και αυτό είναι γνωστό. Στο Καραμανδάνιο νοσοκομείο εντοπίστηκε τυχαία την περασμένη Παρασκευή, κατά τη διάρκεια καθαρισμού των ψυγείων, ένα κρατημένο φιαλίδιο με αίμα της Τζορτζίνας, το οποίο είχε ληφθεί πριν την πρώτη ανακοπή της. Για την ύπαρξη του φιαλιδίου ενημερώθηκε το εργαστήριο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, που είχε αναλάβει την τοξικολογική εξέταση. Την 5η 19 Μαΐου παρελήφθη από ειδικό όχημα και συνοδεία κλιμακίου αντρών των ανθρωποκτονιών μεταφέρθηκε στο αρμόδιο εργαστήριο. Ο κύκλος των καταθέσεων των γιατρών του συγκεκριμένου νοσοκομείου στην ανακρίτρια έχει ολοκληρωθεί και, όπως επισημαίνουν, αναφέρουν τόσο την αλόκοτη συμπεριφορά της κατηγορούμενης που πρόκαλεσε υποψίες μετά την πρώτη ανακοπή, αλλά και τα ιατρικά δεδομένα που δεν ταιριάζαν με την κατάσταση που είχε περιέλθει το παιδί και δεν μπορούσαν να εξηγηθούν. Με τον ίδιο τρόπο που όλα όσα ήταν εφικτό και απαραίτητο να γίνουν, έχουν ήδη γίνει για την Τζορτζίνα, έτσι ακριβώς εξελίσσεται και η έρευνα για τις περιπτώσεις θανάτων της Μαλένας και της Ήριδας. Σύμφωνα με πληροφορίες στο παθολογοανατομικό εργαστήριο της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπου γίνονται οι ιστολογικές εξετάσεις, έχουν ήδη παραλυφθεί δείγματα και όργανα και των δύο παιδιών. Οι ειδικοί θεωρούν ότι σίγουρα θα μπει Ιούνιος για να έχουν μια εικόνα και για εκείνους είναι θετικό το γεγονός ότι τα όργανα συντηρήθηκαν στη φορμόλη. Ακόμη και η περίπτωση της Μαλένας θα εξεταστεί από την αρχή, παρότι η ιστολογική της είχε γίνει στο ίδιο εργαστήριο. Τα συμπεράσματα που θα βγουν θα δώσουν εξήγηση για τα αίτια θανάτου των παιδιών σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών και τα όσα έχουν διαπιστώσει οι ιατροδικαστές, που θα κληθούν ούτως ή άλλως να αξιολογήσουν όλα τα εργαστηριακά ευρήματα και να εξάγουν τα τελικά τους συμπεράσματα που θα παραδώσουν στη δικαιοσύνη. Το φως της δημοσιότητας όμως είδαν το τελευταίο χρονικό διάστημα και συνομιλίες του ζευγαριού που δημιούργησαν εύλογα ερωτήματα και για τα οικονομικά που αφορούν στην υπόθεση της πιτωνικοκυράς τους. Σε επικοινωνία που είχε το τούνελ με το δικηγόρο της Δρούλας Πισπυρίγκου, Όθωνα Παπαδόπουλο, και σε σχέση με τις συνομιλίες του ζευγαριού που αποτελούν προϊόν της δικογραφίας, ανέφερε ότι η πελάτησά του δεν είχε πάρει χρήματα από πουθενά. Πρόκειται ουσιαστικά για 1.185 ευρώ, που ήταν η τελευταία σύνταξη της πτωνικοκυράς όταν απεβίωσε, χρήματα τα οποία χρησιμοποίησαν για την κηδεία της, στην οποία παραβρέθηκαν μόνο το ζευγάρι και η γυναίκα που τη φρόντισε, όπως τόνισε. Ο συνήγορος της κατηγορούμενης αναφέρθηκε επίσης και στην κατάρτιση της ομάδας τεχνικών συμβούλων από πλευράς τους. Ενδεχομένως να συμμετέχουν 6 επιστήμονες και σίγουρα μέχρι στιγμής 3, εκ των οποίων ένας ιατροδικαστής, ένας τοξικολόγος και ένας εντατικολόγος. Οι τεχνικοί σύμβουλοι θα συντάξουν τις δικές τους εκθέσεις πάνω σε όσα ιατρικά πορίσματα θα περιλαμβάνει η δικογραφία, τα οποία θα προσπαθήσουν να αντικρούσουν, όπως υποστηρίζει ο κ. Παπαδόπουλος, και θα προετοιμαστούν για να παρουσιάσουν τις θέσεις τους στο δικαστήριο όταν αυτό οριστεί, πιθανόν την άνοιξη του 2023.